Αυτή τη φορά είναι ο λόγος για την περικοπή των αναπηρικών επιδομάτων, διότι μας διαβεβαίωσαν και οι τρεις κυβερνώντες αρχηγοί της κυβέρνησης ότι δεν θα γίνει καμία περικοπή. Και ο κύριος Βαρτακασάνης, ο οποίος είναι πρόεδρος όλων των Ελλήνων αναπήρων, όταν ήρθε εδώ μας είπε ότι οι τρεις κυβερνώντες συμφώνησαν να μην ακουμπήσουν τα αναπηρικά επιδόματα. Και τώρα, παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι τα αναπηρικά επιδόματα πάνε να κουτσουρευτούν. Και είναι κάτι το θλιβερό. Και γι' αυτό κάναμε αυτή τη διαμαρτυρία. Αυτό αν ισχύσει για τα άτομα και για εσάς, για τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, τι θα σημάνει δηλαδή? Τι θα σημάνει, περιττέρω, εδώ δεν μπορούν με αυτά που παίρνουν να συντηρηθούν οι ανάπηροι με τα επιδόματα αυτά της αναπηρίας. Δεν είναι προνοιακά επιδόματα, είναι επιδόματα αναπηρίας. Τα παίρνουν όχι επειδή είναι πέννητες, αλλά επειδή δεν μπορούν για την αναπηρία που έχουν. Καταλαβαίνετε τώρα όταν το στο κόψουν τι θα γίνει. Διότι ένας ανάπηρος άνθρωπος έχει πολλαπλά προβλήματα από έναν ο οποίος τέλος πάντων μπορεί να κινηθεί. Κι ας είναι και άνεργος, αλλά ένας ανάπηρος είναι ανάπηρος. Είτε έχει αναπηρία, την οποιαδήποτε αναπηρία. Θεωρείτε ότι η πολιτεία, η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία των επιδομάτων αυτών για τα άτομα αναπηρικών? Πώς βλέπετε? Βλέπουμε ότι αυτοί που κάθονται μέσα στα γραφεία δεν ξέρουν τι γίνεται στο έξω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Κάθονται μέσα στα γραφεία και δεν βγαίνουν να δουν έξω τους ανθρώπους, τον κόσμο. Να δουν τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα πράγματα. Εάν βγαίνανε και βλέπανε και είχαν και οι ίδιοι αντίληψη των προβλημάτων, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Όχι τώρα, αλλά και από χρόνια. Πάντως είδαμε ότι και σήμερα η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη στην κινητοποίηση. Δεν προλάβαμε να κάνουμε και ενημέρωση στον κόσμο. Τέλος πάντων, αυτοί που ήταν τώρα τη Δευτέρα, που είναι η Παγκόσμια Μέρα των Αναπήρων, πιστεύουμε ότι θα έχουμε περισσότερους.